Κύριε Σβήνο, να λάβατε επίσημα τα καθήκοντά σας εδώ στο επαρχείο Κόνης Ήρων, να μας πείτε τις πρώτες προτεραιότητες και συναντήσεις που κάνετε εδώ στο γραφείο σας. Ουσιαστικά, καταρχήν να ευχαριστήσω που είστε εδώ κοντά μου, να ευχαριστήσω και τον κόσμο που με έβαλε σε αυτή τη θέση και τον Περιφερειάρχη που μου έδειξε την εμπιστοσύνη του. Άρα λοιπόν, κάθε αρχή ουσιαστικά ξεκινάει με το να δω, να μάθω ποιες είναι οι υπηρεσίες, πώς λειτουργούν, να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο χώρο του επαρχείου, στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν έκανα και χθες, αυτό κάνω και σήμερα, με μια σειρά από συναντήσεις, έτσι ώστε να γνωρίσω τα τμήματα, να γνωρίσω τα προβλήματα που υπάρχουν, να θέσουμε στόχους, νέους στόχους, γιατί ουσιαστικά οι στόχοι μπορεί να τίθενται και από εμάς ως πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι και αυτά που θα πρέπει να προχωρήσουν πια και να μπορούν να είναι υλοποιήσιμα και να πραγματοποιηθούν σε έργα. Κάποια πράγματα τα οποία θα θέσουμε και αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο μέσα από τη συνεργασία και με τους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται στο χώρο το δικό μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο κομμάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητα, τη λειτουργία του χώρου του επαρχείου και των υπηρεσιών του. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά θέματα, τα οποία και αυτά θα προκύψουν μετά από συναντήσεις που θα κάνουμε με παραγωγικούς φορείς, με φορείς πολιτισμού, με φορείς αθλητισμού, με τους φορείς τουρισμού, τους αγαπημένους μου, όπου βέβαια, εντάξει, εκεί υπάρχει και μια συγκεκριμένη γνώση την οποία θα την εκμεταλλευτούμε. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα το οποίο θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε και να θέσουμε πια τους στόχους μας. Αναφορικά τώρα με τους εργαζόμενους, θα μας πείτε αν είναι στελεχωμένες σωστά και πλήρως το προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχετε υπό τη σκέπη σας. Όχι, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία η οποία μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πλήρως στελεχωμένη, όπως συμβαίνει και σε όλες τις υπηρεσίες άλλωστε. Οπότε θα δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Οι εργαζόμενοι ήδη δουλεύουν με μεγάλο ζήλο εδώ στο χώρο, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια δεν φτάνουν σίγουρα, για παράδειγμα, δύο μηχανικοί να μπορέσουν να αλωνίσουν το νησί για να μπορέσουν να καλύψουν και όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν, τόσο τα προγραμματισμένα όσο και αυτά που προκύπτουν ξαφνικά. Όμως έχουμε μια πολύ καλή βάση και πάνω σε αυτήν θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις καταστάσεις και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ψάχνουμε. Είναι η δεύτερη μέρα που βρίσκομαι στο χώρο αυτό, άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και είμαστε ανοιχτοί προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να κάνουμε και άλλα πολλά περισσότερα πράγματα. Αναφορικά τώρα με τις επαφές που κάνετε με τους φορείς, έχετε στην ατζέντα σας τέτοιου είδους συναντήσεις και ποια είναι έτσι η πρωτερχική σας προτεραιότητα αναφορικά έτσι με τη συνεργασία σας με τους φορείς? Σαφέστατα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συναντήσεις όπως είπα και πριν, όμως τώρα είναι ακόμα δεύτερη μέρα. Άρα λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με τους φορείς πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, πρωτογενή τομέα. Μάλιστα και ο κύριος Ζανετίδης θα έρθει και θα μας επισκεφτεί προκειμένου να κάνουμε μια συνάντηση εργασίας έτσι, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον πρωτογενή, με τους παραγωγούς, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν συνεχίσουν να ρέουν όπως γινόταν και βέβαια και θα δούμε και τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Άλλωστε, προερχόμενοι και από το χώρο του τουρισμού, εγώ προσωπικά, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη βάση στο κομμάτι της παραγωγής και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τον ενισχύσουμε περαιτέρω.